Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τελιγιορίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Σε μια καλή εβδομάδα και δραματικά τα πράγματα γύρω από την Γούνα, μετά και την επίσημη απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαγωγών στην Ρωσία, τον βασικό μας δηλαδή πελάτη. Κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να γίνει τώρα σε αυτήν την απίστευτη συγκυρία για την περιοχή μας? Πολύ δύσκολη πραγματικά η κατάσταση. Αυτή η πολεμική σύραξη ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία γενικότερα πλήττει την οικονομία μας σε όλα τα επίπεδα, αλλά ιδιαίτερα την Καστοριά, καθώς γνωρίζουμε στο 95% σχεδόν, για να μην πούμε στο 100% σε σχέση και με το ότι οι Ρώσοι είναι πελάτες μας και σε άλλες περιοχές πέραν της Καστοριάς. Είναι το 95% οι εξαγωγές μας σε αυτές τις χώρες. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πρόβλημα στις επιχειρήσεις που κινδυνεύουν με λουκέτο και πρόβλημα στους εργαζόμενους, οι οποίοι πλέον σιγά σιγά προστίθενται στη στρατιά των ανέργων. Και ήδη υπάρχει ανακοίνωση και από τους εργαζομένους, θα τα πούμε και για τους εργαζομένους σε λίγο. Ναι, σε αυτή τη σύσκεψη λοιπόν πραγματικά η αγωνία όλων είχε κοινή συνισταμένη το ότι θα πρέπει να υπάρξει σε αυτό το στάδιο η στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης. Όλοι συμφώνησαν ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα για την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών. Ναι. Για την αναστολή της απόδοσης των επιστρεπτέων προκαταβολών, για αναστολή της δόσης των δανείων, για χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων. Για αποζημίωση του κλάδου, για αποζημίωση του κλάδου, για αποζημίωση. Και αποζημίωση του κλάδου, όπου θα πρέπει και η κυβέρνηση να αιτηθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τις αποφάσεις της οποίας γίνεται η απαγόρευση των εξαγωγών. Όλα αυτά είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά, ναι, γιατί διαφορετικά ο κλάδος δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Τώρα, αυτό που τονίζεται είναι ότι πρέπει να δούμε τον Πρωθυπουργό ή να δούμε ανθρώπους από το Υπουργικό μάλλον Συμβούλιο. Δεν ξέρω τι θα δούμε τελικά. Υπάρχει μια προσπάθεια από ό,τι θα κάνω, που κατάλαβα, θα κάνει ο κύριος Παπαδόπουλος. Ακριβώς. Υπάρχουν, κοιτάξτε, πάρα πολλές προτάσεις έπεσαν στο τραπέζι της συζήτησης. Ναι, συμφωνήσαμε σε κάπου να ξέρουμε και εμείς ακριβώς τι έγινε εκεί τώρα. Αυτό λοιπόν που υπόθηκε, ναι, είναι ότι θα αναλάβει ο κύριος Παπαδόπουλος, υφυπουργός, ναι, ο βουλευτής Κοζάνης, ο κύριος Παπαδόπουλος, άμεσα μια συνάντηση με τον Μαξίμου. Ναι. Περιμένουμε αυτό να υλοποιηθεί. Να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή, εμείς το επόμενο διάστημα να περιμένουμε με τον Πρωθυπουργό συνάντηση ή με υπουργούς, για να καταλάβουμε. Κοιτάξτε, είπε αρχικά με τον Πρωθυπουργό, και στη συνέχεια υπόθηκε ότι με το Μαξίμου, τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Σκέρτσο. Ναι. Γιατί τώρα, άλλο είναι με τον Πρωθυπουργό και άλλο με τον Γεραπετρίτη, το καταλαβαίνουμε. Σας λέω τι υπόθηκε. Μάλιστα. Αρχικά υπόθηκε με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου και στην πορεία της συζήτησης είπανε στο Μαξίμου, είτε με τον Γεραπετρίτη είτε με τον κύριο Σκέρτσο, περιμένουμε να δούμε. Σημασία έχει το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτή. Θα είναι θετικό για το κλάδο. Κύριε Τελιγιορίδη, υπάρχει άλλος κλάδος στην Ελλάδα που να έχει πραγματικά το ίδιο ζόρι με εμάς, δηλαδή να έχει σχεδόν αποκλειστικό πελάτη τη Ρωσία? Ή είμαστε η μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα, ίσως και στην Ευρώπη, θα έλεγα εγώ? Με αποκλειστικό πελάτη, ναι, τη Ρωσία είναι μόνο ο δικός μας κλάδος. Υπάρχουν όμως και άλλοι κλάδοι, ναι, οι οποίοι η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων τους, ναι, φεύγουν προς αυτές τις χώρες. Για παράδειγμα, εμείς εξάγουμε κάθε χρόνο σε Ουκρανία μόνο, ναι, 32
εκατομμύρια τόνους, ναι. Σε 32.000 τόνους σε νοπά φρούτα και μάλιστα, λαχανικά. Κατάλαβα. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλοί κλάδοι που πλήττονται και του πρωτογενή τομέα, αλλά αποκλειστικά εξαγωγή μόνο σε αυτές τις χώρες είναι ο κλάδος της γουνοπίας. Μάλιστα. Και αυτό τα λέει όλα. Γι' αυτό τα λέει όλα. Τα λέει όλα και επίσης πέρα από τις επιχειρήσεις που κινδυνεύουν από την έλλειψη ρευστότητας. Κινδυνεύουν ακόμη και από το γεγονός ότι και οι μέχρι τώρα πωλήσεις, ναι. οι οποίες πάλι δεν ήταν μεγάλες, δεν έχουν τη δυνατότητα να εισπραχθούν τα χρήματα. Μα δεν μπορεί να στείλει κανένας χρήματα από τη Ρωσία στην Ελλάδα πια. Ακριβώς. Είναι απίστευτο. Δηλαδή το πρόβλημα είναι τεράστιο και πολύπλευρο. Και επίσης τεράστιο είναι το πρόβλημα που προκύπτει με τους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα αιτήματα για επίδομα να δοθεί ο βασικός μισθός τουλάχιστον για ένα χρόνο, να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο τοπικό πρόγραμμα που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας, γιατί είδατε ότι στην απολιγνητοποίηση προκύπτουν κάποια προγράμματα για την περιοχή της Κοζάνης και της Φλόρινας. Εδώ λοιπόν που πλήττεται αυτός ο κλάδος από εξωγενείς παράγοντες. Χωρίς να φταίμε εμείς. Χωρίς να έχουμε κάποια ευθύνη εμείς. Ακριβώς. Δεν φταίνε οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις για την απαγόρευση των εξαγωγών. Και επίσης υπάρχει και το αίτημα για ένα εφάπαξ επίδομα στους μακροχρόνια ανέργους γουνεργάτες. Και η κατάρτιση προγραμμάτων σε νέα επαγγέλματα. Των ανθρώπων αυτών για νέα επαγγέλματα. Είναι τα πέντε πράγματα που ζητάνε οι γουνεργάτες αυτή τη στιγμή. Στήριξη στον κλάδο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά και γι' αυτό τα στηρίζουμε. Και θα τα στηρίξουμε δηλαδή και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και με τις δυνάμεις που έχουμε από το ρόλο που έχουμε. Θα μπορούσε η χώρα μας να εξαιρέσει ή να προσπαθήσει να εξαιρέσει, γι' αυτό σας ρώτησα νωρίτερα, αν υπάρχει άλλος κλάδος που να έχει τόσο, θα λέγαμε, στοχευμένη αγορά ώστε να πλήττεται περισσότερο από τον οποιοδήποτε άλλο. Θα μπορούσε η χώρα μας με κάποιον τρόπο να πει εδώ παιδιά, ναι, για τα υπόλοιπα προϊόντα που έχουν και εναλλακτικές αγορές, να βάλουμε την απαγόρευση. Αλλά εδώ που αυτοί οι άνθρωποι ζουν μόνο από αυτό το πράγμα και μόνο από αυτή τη χώρα, μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω ή ξεφεύγει από τις δικές μας δυνατότητες. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να στηριχθεί νομικά και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να σας πω επίσης ότι υπάρχει από κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα αίτημα, όπως για παράδειγμα από την Ιταλία και από τον ίδιο τον κύριο Τράγκη, να εξαιρεθούν από τις κυρώσεις ήδη πολυτελείας που εξάγονται σε αυτές τις χώρες. Ναι. Το Βέλγιο ζητά εξαίρεση πώλησης των διαμαντιών προς αυτές τις μάλιστα. χώρες. Υπάρχουν δηλαδή αιτήματα αντίστοιχα από άλλες χώρες που πλήττεται το μήπως πρέπει να υπάρξει τεμπόριο. Κάτι και από τη δική μας πλευρά λοιπόν. Γι' αυτό είπαμε εκεί ότι θα πρέπει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να κάνει ένα αντίστοιχο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η απαγόρευση αυτή τον δικό μας τον κλάδο τον πλήττει εξ ολοκλήρου. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνουν όλα αυτά. Μάλιστα. Αν θα μεταφερθούν προς τον Πρωθυπουργό από τους κυβερνητικούς βουλευτές, εμείς θα τα μεταφέρουμε από τη δική μας πλευρά, όπως και οι φορείς του κλάδου, πως και πέρα να δούμε αν αυτά θα υλοποιηθούν. Μάλιστα. Αν θα γίνει. Όλα αυτά τα περιμένουμε άμεσα, κυρία Τελεγιορίδου. Εδώ το πράγμα δεν μπορεί να περιμένει κυριολεκτικά. Είπαμε όμως ότι αν δεν γίνει άμεσα, δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Το πρόβλημα μάλιστα. είναι τώρα και πρέπει τώρα να αντιμετωπιστεί. Άρα λοιπόν, ό,τι να γίνει μπορεί να το δούμε και μέσα στη βδομάδα, ας πούμε. Μα πρέπει να γίνει. Η οποία είναι και μισή εβδομάδα, διότι έχουμε και 25η Μαρτίου. Οπότε πρέπει να γίνει άμεσα, κύριε Νατσούλη. Μάλιστα. Ειδικά το ραντεβού που ανάλαβαν τα κυβερνητικά στελέχη εδώ από την περιοχή να γίνει με το Μαξίμου, πρέπει να γίνει άμεσα. Μάλιστα. Λοιπόν, και ο κλάδος πρέπει να πάει εκεί με συγκεκριμένες προτάσεις. Και όχι γενικόλογα, συγκεκριμένα. Αυτά που είπαμε να τα διεκδικήσει. Και να, θα φτιαχτεί και ένα υπόμνημα ζήτημα, από ό,τι κατάλαβα, θα φτιαχτεί και ένα βέβαια, υπόμνημα. Βέβαια, και ότι είναι ζήτημα βιωσιμότητας πλέον του κλάδου, αλλά και βιωσιμότητας της περιοχής μας.
Μάλιστα. Και να υπάρχουν αντίστοιχες αποφάσεις. Περιμένουμε ανταπόκριση σε αυτό. Είναι δίκαια τα αιτήματα. Κύριε Ταλιγιώρηδο, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και θα περιμένουμε καλά. Πραγματικά είναι πολύ πολύ στενόχωρο θέμα αυτό. Θα είναι στενόχωρο σαν να φεύγει η γη από τα πόδια μας. Δηλαδή, μα δεν βέβαια, αν υπολογίσουμε ότι είχαμε την οικονομική κρίση, είχαμε την προηγούμενη κρίση με την Κρυμαία, είχαμε την πανδημία από 600 εκατομμύρια απολύσεις που γινόταν πριν από 10 χρόνια, φέτος έχουμε 300.000. Είναι χαοτική η διαφορά. Είναι τεράστιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τελιγιώρηδο. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν καλά. Με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ολυμπία Τελιγιωρίδου. Αντένες 936. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Σέντρα.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.